Σε στάση Οκλαδών στη μέση του δρόμου δεκάδες πρόσφυγες κράτησαν επί ώρες κλειστή την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου. Οι πρόσφυγες κυρίως από το ΚΑΠ της Ιδωμένης προχώρησαν σε αυτή την πράξη διαμαρτυρίας για τα κλειστά σύνορα. Ποιοι είναι αυτοί που κλείνουν τα σύνορα σε εμάς τους Σύριους? Έχουμε πόλεμο. Φανταστείτε ότι υπάρχει πόλεμο στη χώρα σας. Τι θα κάνατε? Θα φεύγατε. Θέλουμε να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτό είναι όλο. Τη γέφυρα του Αξιού στο ρεύμα προς τη Δωμένη απέκλεισαν και κάτοικοι του χωριού που διαμαρτύρονται για τη μη εκένωση του καταβλισμού όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι. Για τους κατοίκους του χωριού έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος. Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να μπουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους λόγω των σκηνών και των ανθρώπων που υπάρχουν εκεί. Οπότε σε λίγο θα τίθεται και θέμα επιβίωσης. Αλλά και στην τουρκική πλευρά, στα παράλια, στο Δικελί, γίνονται προετοιμασίες για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι θα επαναπροωθούνται από τα ελληνικά νησιά στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Στο Δικελί, λίγες δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την εγκατάσταση του καταβλισμού σε αυτή την περιοχή.